Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την τοποθέτηση. Στο πλαίσιο των συνολικότερων της μεγάλης εικόνας, μια και στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα, για την πορεία και το ρυθμό της ελληνικής οικονομίας, προβλέψεις ιδιαίτερα αισιόδοξες, κάτω από το πρίσμα το συνολικότερο του διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο αυτό χαρακτηρίζεται από την όξυση των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών. Ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας βασικά, λόγω των ανατροπών των αλλαγών στην υπεριαλιστική αλυσίδα, ένας πόλεμος ο οποίος είναι εμπορικός, εφοδιαστικός, τεχνολογικός ή για την σπάνιες γης και την και το πώς αυτές, από ποιες αυτές ελέγχονται, και ο οποίος βεβαίως συγκροτεί επί της ουσίας δύο βασικά μπλοκ. Το ένα είναι το Αυροατλαντικό μπλοκ, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, και το άλλο είναι το υποδιαμόρφωση Ευρωασιατικό μπλοκ, Κίνα, Ρωσία και ενδεχόμενα και κάποιες άλλες δυνάμεις. Αυτές λοιπόν οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί έχουν οδηγήσει στις υπεριαλιστικές συγκρούσεις στην περιοχή μας. Ήδη στην περιοχή μας μένονται δύο μεγάλοι υπεριαλιστικοί πόλεμοι. Στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Οι υπεριαλιστικές συγκρούσεις, οι οποίες βεβαίως αποτελούν τη συνέχιση της πολιτικής, της υπεριαλιστικής ειρήνης με τον πιστόλι στον κρόταφο. Και το επίδικο αυτών των συγκρούσεων βεβαίως είναι το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών, τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών αλλά και των διαδρομών. Με κινδύνους συνολικότερες γενίκες αυτών των συγκρούσεων και στη Μέση Ανατολή με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ και την απλόχερη στήριξη που έρχεται από Αμερική, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την σφαγή που κάνει στους αραβικούς πληθυσμούς, και που βεβαίως όλο αυτό διαμορφώνει τις προϋποθέσεις μιας γενικότερης ανάφλεξης στην περιοχή. Δεύτερο στοιχείο και σε συνδυασμό με το πρώτο είναι η αβέβαιη ανάκαμψη και ο κίνδυνος να εκδηλωθεί μια νέα συγχρονισμένη καπιταλιστική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη ο κρατικός προϋπολογισμός μιλάει το προσχέδιο στην εισαγωγή του για 5 οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται σε ύφεση και τη γερμανική οικονομία, την οποία δεν τη συμπεριλαμβάνει και που και αυτή βρίσκεται στον προθάλαμο της ύφεσης, με μείωση της βιομηχανικής της παραγωγής και ιδιαίτερα με απώλειες δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας από τη βαριά βιομηχανία λόγω ακριβώς της αύξησης του κόστους του ενεργειακού. Και άλλες 8 διαφορετικές, δηλαδή 16 συνολικά οικονομίες, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Με πρώτη τη Γερμανία, την Ιταλία, μεγάλες οικονομίες. Δεν τις λες περιφερειακές. Και βεβαίως όλα αυτά υπό το φως που επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά για την ανεπάρκεια αλλά και την αποτυχία των διαφόρων μειγμάτων διαχείρισης, είτε αυτά είναι περιοριστικά είτε είναι περιοριστικές είτε επεκτατικές πολιτικές, και που βεβαίως και στα δύο αυτά μείγματα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα έχουν τον αντιλαϊκό αντεργατικό χαρακτήρα. Αυτά ακριβώς τα γεγονότα δεν μπορούν να συγκαλύψουν την πραγματική αιτία των δυσκολιών η οποία τσακίζει στην κυριολεξία το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκαλύψει τον ελέφαντα που υπάρχει μέσα στο δωμάτιο. Και ο ελέφαντας που υπάρχει μέσα στο δωμάτιο είναι η τεράστια υπερσυσσόρευση κεφαλαίων και τα οποία δεν βρίσκουν κερδοφόρο διέξοδο σε επενδύσεις. Αυτό λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν και το οποίο ακριβώς διαμορφώνει αυτούς τους αβέβαιους ρυθμούς ανάκαμψης και τον κίνδυνο εκδήλωσης νέας καπιταλιστικής κρίσης αναδεικνύει και τον περιορισμένο χαρακτήρα των όποιων στρατηγικών επιλογών για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Και βασική στρατηγική επιλογή
της προηγούμενης δεκαετίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η απελευθέρωση των αγορών, οι εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις, η διαμόρφωση νέων κλάδων και τομέων για να στηριχθούν επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα, από τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, διαχείριση υδάτων, απορριμμάτων, που όλα αυτά τα επίδικα τα βιώνουμε σήμερα με το τεράστιο κύμα ακρίβειας, για παράδειγμα, το οποίο τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα και στη χώρα μας και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αναδείχθηκαν λοιπόν τα όρια της πράσινης μετάβασης, που δεν μπορούν να απαντήσουν στην υπερισσόρεση αυτή του κεφαλαίου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και γίνεται μια τεράστια στροφή σε πανευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο, και σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών. Η στροφή στη λεγόμενη πολεμική οικονομία, με τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα, με τεράστια πακέτα στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας για την παραγωγή νέων όπλων, νέων οπλικών συστημάτων, νέων σχεδίων μαζικών καταστροφών και αποδεκατισμού των λαών, που βρίσκει πεδίο κερδοφορίας στο υπερισσορευμένο κεφάλαιο, αλλά και ταυτόχρονα το βασικό ζήτημα είναι η ανοικοδόμηση. Μετά τις καταστροφές λοιπόν, η ανοικοδόμηση η οποία θα γίνει και η οποία εξυπηρετεί και διασφαλίζει τεράστια κέρδη στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που θα αναλάβουν τη διαδικασία ανοικοδόμησης. Να λοιπόν, όταν λέμε ότι η βαρβαρότητα αυτού του συστήματος μπορεί να οδηγήσει και στα μεγαλύτερα εγκλήματα σε βάρος της ανθρωπότητας, μόνο και μόνο για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και τη διαχείριση αυτών των συμφερόντων. Έτσι λοιπόν η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται σε δοκιμαστικό σωλήνα. Υπάρχει αλληλεπίδραση με τις οικονομίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Και μάλιστα αυτή η αλληλεπίδραση καθορίζει και το βαθμό επισφάλειας. Ένας βαθμός επισφάλειας που είναι σε άμεση εξάρτηση από το μέγεθος της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Παράδειγμα, ο τομέας του τουρισμού, μία από τις ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας και οι επιπτώσεις η οποία θα υπάρχει σε αυτόν τον κλάδο ως συνέπεια μιας γενικευμένης κρίσης το επόμενο διάστημα. Αυτή η συζήτηση βέβαια για το ΚΚΕ δεν είναι φιλολογική. Αν η κυβέρνηση θα επιτύχει τους ρυθμούς ανάκαμψης τους οποίους προβλέπει τόσο στο προσχέδιο του προϋπολογισμού όσο και στο μακροπρόθεσμο ή ως δείκτης της διαχειριστικής επάρκειας της κυβερνητικής πολιτικής όπως κάνουν τα άλλα κόμματα, εμάς μας ενδιαφέρει από την άποψη ότι η μη επίτευξη αυτών των στόχων θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε νέα αντιλαϊκά μέτρα, σε νέα επίθεση ενάντια στα λαϊκά εισοδήματα. Πολύ δε περισσότερο όταν τόσο το προσχέδιο του προϋπολογισμού όσο και το μέσο πρόθεσμο, δημοσιονομικό και διαθρωτικό σχέδιο, καθορίζεται υπό το πρίσμα της νέας δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δημοσιονομικής πειθαρχίας, του νέου συμφώνου σταθερότητας και ανάκαμψης, και το οποίο αποτελεί και τη δαμόκλειο σπάθη. Ένα πρόγραμμα, ένα σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα για την Ελλάδα, λόγω του υψηλού επίπεδου του κρατικού χρέους. Καθορίζοντας δεσμευτικές υποδείξεις για όλα τα κράτη-μέλη. Δεσμευτικές υποδείξεις τα οποία θα πρέπει να τηρούν τα κράτη-μέλη. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το προσχέδιο, από το μεσοπρόθεσμο το οποίο κατέθεσε πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση και ενημέρωσε και τη Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά μια σειρά στόχους δημοσιονομικής πειθαρχίας. Με βασικό επίδικο το πώς θα γίνεται βιώσιμο και θα απομειώνεται το κρατικό χρέος. Και από αυτή την άποψη η κυβέρνηση με τις επιλογές και βεβαίως με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διακρατεί ένα τεράστιο ποσό για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, για το οποίο διευθυνθούνται βεβαίως τα λαϊκά στρώματα. Ένα τεράστιο ποσό το οποίο καθορίζεται από το πρωτογενές πλεόνασμα, ύψους 2,4 με 2,5% του ΑΕΠ, και σε αυτό αν προσθέσουμε
και τους στόχους για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους ύψους 3,5 με 3,1%, μεσοσταθμικά δηλαδή θα έχουμε για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 28 και βεβαίως όχι μόνο μέχρι το 28, μέχρι το 2060 η προβλέψη λένε και όχι μόνο, ένα ποσοστό 5,5 με 6% του ΑΕΠ, το οποίο θα κατευθύνεται για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, περίπου 13,5 δισεκατομμύρια πρόβλεπονται για το 2024 και για το 2025 που θα πάνε για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, όταν το συνολικό ποσό για δαπάνες για την παιδεία και για την υγεία δεν φτάνει αυτό το ποσό. Και ποιος θα πληρώνει αυτά? Αυτό είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό από το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Αύξηση των φόρων. Η πορεία των φόρων είναι χαρακτηριστική. Δηλαδή, τι έχουμε, πέρα από το γεγονός ότι φέτος παρουσιάζεται μια καινούρια, όπως και πέρυσι, υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, ύψους που ξεπερνάει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 24, για το 25 προβλέπεται νέα αύξηση των φόρων κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αναρωτιέται κάποιος ποια είναι η πηγή των νέων αυτών φόρων. Η πηγή των νέων αυτών φόρων αντανακλά και το βαθύ αντιλαϊκό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος που διαχρονικά υπήρχε στη χώρα μας, ένα αντιλαϊκό φορολογικό σύστημα το οποίο βαθαίνει όλο και περισσότερο ο αντιλαϊκός προσανατολισμός. Γιατί από αυτά τα 2,5 καινούργια δισεκατομμύρια νέες εισπράξεις φόρων, το 1,5 θα προέλθει από το ΦΠΑ, τους φόρους, από τις φόρους μάλλον στην κατανάλωση, και σε αυτούς τους φόρους συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, που είναι η πιο άδικη φόρη, η πιο αντιλαϊκή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αντιλαϊκή σχέση άμεσων έμεσων φόρων στο σύνολο των φορολογικών εσόδων, και δεύτερον από το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, που θα παρουσιάσει αύξηση περίπου κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Να τα 2,5 δισεκατομμύρια. Ενώ αντίθετα τα νομικά πρόσωπα, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει μια τεράστια κερδοφορία και το 24, θα πληρώσουν τον ίδιο φόρο. Άρα λοιπόν όχι μόνο διατηρώντας, αλλά μειώνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των ανωνύμων εταιριών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στα φορολογικά έσοδα, κάνοντας ακόμη πιο αντιλαϊκό το φορολογικό σύστημα. Ενώ από την άλλη μεριά οι δαπάνες θα παραμένουν παγωμένες. Δαπάνες οι οποίες δεν φτάνουν να καλύψουν όχι μόνο τον πληθωρισμό, αλλά ούτε καν τις τεράστιες ανάγκες τις οποίες υπάρχουν. Και αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό του κρατικού προϋπολογισμού και για το 2025. Βέβαιως, τόσο ο κρατικός προϋπολογισμός, το προσχέδιο, τόσο και το μεσοπρόθεσμο είναι ενταγμένο στην εξυπηρέτηση ακριβώς των στόχων της δημοσιονομικής πειθαρχίας, αποτελούν βασικά εργαλεία υλοποίησης του Συμφώνου Σταθερότητας και, του νέου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο επί της ουσίας έχει ένα διπλό στόχο, αφενός με να εξυπηρετήσει τη βιωσιμότητα του κρατικού χρέους, αλλά και από την άλλη μεριά να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων. Γι' αυτό ακριβώς και στο σκέλος των δαπανών αυξάνονται ακόμη περισσότερο οι δαπάνες οι οποίες στηρίζουν είτε άμεσα τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων, είτε με έμεσο τρόπο μέσα της δημιουργίας υποδομών που εξυπηρετούν αυτά τα συμφέροντα και αυτές τις ανάγκες. Και μιλάμε για το νέο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τόσο στο σχέδιο χρηματοδοτούμενο όσο και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και από αυτή την άποψη, επιτρέψτε μου να πω, μια σειρά εξαγγελίες της κυβέρνησης, όχι μόνο στάχτη στα μάτια του κόσμου, αλλά και πολιτική κοροϊδία. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση, λέει η κυβέρνηση και υπάρχει μέσα, ότι θα καταργήσει το τέλος επιτιδεύματος, το 50% του τέλους επιτιδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενώ για τους άτυπα μισθωτούς, αυτούς με τα μπλοκάκια, θα παραμείνει το τέλος επιτιδεύματος. Για αυτούς δεν το καταργεί. Και ταυτόχρονα, τι είναι, αυτό είναι δώρο-άδωρο. Όταν από τη μια μεριά φέτος γονάτισαν οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες με τον αντικειμενικό προσδιορισμό του εισοδήματος τους, τα τεκμήρια για παράδειγμα, τους πήρατε 100 ευρώ και τους επιστρέφετε πίσω 10. Αυτή είναι η αναλογία. Και πρέπει να σας πούνε και ευχαριστώ για αυτή την τεράστια φοροκλοπή την οποία υπέστησαν. Δεύτερο στοιχείο που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ότι πάμε καλά με τους μισθούς.
υπάρχουν αυξήσεις. Όμως οι αυξήσεις οι οποίες προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό και διαρθρωτικό σχέδιο είναι κάτω από τον ονομαστικό πληθωρισμό. Κάτω από τον ονομαστικό, όχι μόνο πληθωρισμό, είναι κάτω από την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. Που σημαίνει τι? Ότι ένα και μικρότερο κομμάτι από το δημιουργούμενο ΑΕΠ πηγαίνει στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο ζήτημα, δηλαδή επιδείνωση της θέσης. Και δεν είναι και κανένα σοβαρό επίτευγμα όταν μετά από μια 20ετία ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, όχι τι θα επιτευχθεί, αλλά λέμε τι σχεδιάζει η κυβέρνηση, είναι ο μέσος μισθός να φτάσει στα επίπεδα του 2009. Ο μέσος ονομαστικός μισθός. Γιατί όταν μιλάμε για πραγματικό μισθό, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν φτάνει μια 20ετία από το 2009. Χρειάζεται μια 50ετία, για να το πούμε πιο απλά. Γιατί ο πραγματικός μισθός καθορίζεται από την αγοραστική δύναμη, η οποία σχετίζεται και με την ακρίβεια, σχετίζεται και με την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών, σχετίζεται και με την φοροεπιδρομή που δέχονται αυτά τα εισοδήματα. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς δεν μπορούν να παρουσιάζονται ως δώρα τα φύγια και οι μεταξωτές κορδέλες. Το λέμε αυτό γιατί, για παράδειγμα, μιλάτε ότι θα αυξηθεί το εισόδημα των εργαζόμενων μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Αλήθεια. Τι ταχυδακτυλουργία είναι αυτή? Ο μάγος Χουντίνι είσαστε. Τη στιγμή που μειώνει το συνολικό μισθό, γιατί ο συνολικός μισθός αποτελείται από τον ονομαστικό μισθό που παίρνουν οι εργαζόμενοι και από τις ασφαλιστικές εισφορές. Μειώνεται 1% τις ασφαλιστικές εισφορές, μειώνεται δηλαδή το συνολικό μισθό και λέτε ότι θα αυξηθεί ο μισθός τους. Ενώ αντίθετα εξυπηρετούνται οι επιχειρηματικοί όμιλοι, επί της ουσίας ότι πληρώνουν λιγότερο τους εργαζόμενους και ταυτόχρονα αφήνονται μια τεράστια τρύπα στα ασφαλιστικά ταμεία. Η αντίστοιχη λογική επικρατεί με τον καθορισμό του κατώτερου μισθού. Αυτοματοποιημένος, λέτε, μηχανισμός, ο οποίος ενσωματώνοντας τις βέλτιστες πρακτικές Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα καθορίζει τον νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου και Πασόκ ήταν τότε, τι λέτε, ότι ο κατώτερος μισθός θα καθορίζεται από το βαθμό της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας. Δηλαδή από τα δύο κατεξοχήν εργαλεία, η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα, που σε συνθήκες καπιταλισμού αποτελούν τη δαμόκλειο σπάθη για το βιωτικό επίπεδο των εργαζόμενων. Και με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά θα δίνουν τις όποιες αυξήσεις. Δηλαδή μειωμένο μερίδιο, όλο και μικρότερο μερίδιο διασφαλίζεται για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Αντί να μιλήσουμε για επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους, για τις τριετίες χωρίς εξαιρέσεις, οι οποίες πρέπει να δοθούν σε όλους, για τις συλλογικές κλαδικές συμβάσεις που πρέπει να είναι υποχρεωτικές ή για τον καθορισμό του μέσου μισθού. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι είναι επιδερμική αλλά και συμπληρωματική κριτική των άλλων κομμάτων προς την κυβερνητική πολιτική. Από τη στιγμή που αποδέχονται τον ευρωενωσιακό κορσέ της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της δημοσιονομικής εξυγίανσης, το νέο σύμφωνο σταθερότητας και ανάκαμψης, από τη στιγμή που αποδέχονται στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά και μόνο, αν διαχωρίζονται κάπου, είναι στο πώς θα διαχειριστούμε τη φτώχεια και την εξαθλίωση, δηλαδή ασπιρίνες για τα προβλήματα που λιώνει ο λαός, αλλά η χρησιμότητα των προτάσεων των άλλων κομμάτων, των συμπληρωματικών προς την κυβερνητική πολιτική, έγκυται στο εξής: στην καλλιέργεια αυταπατών στον κόσμο, στην ενσωμάτωση της λαϊκής δυσαρέσκειας σε ανώδυνα για το σύστημα πλαίσια. Αντίστοιχη είναι η κριτική που γίνεται για το αναπτυξιακό μοντέλο. Ποιος το καθορίζει το αναπτυξιακό μοντέλο? Αυτός που έχει τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι κεφαλαιοκράτες, θα επενδύσουν εκεί που έχουν περισσότερα κέρδη. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι γνώρισμα του συστήματος αυτού το οποίο υπηρετείται, ότι είτε σε συνθήκες ανάπτυξης και πολύ περισσότερο σε συνθήκες κρίσης, καταστρέφονται ή απαξιώνονται μια σειρά παραγωγικές δυνατότητες. Γιατί δεν είναι κερδοφόρες για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και βεβαίως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την τεράστια, το όποιο αναπτυξιακό μοντέλο, αναρχία στην παραγωγή.
Μιλάνε κάποιοι για στροφή στην αγροτική παραγωγή. Και η κυβέρνηση το λέει. Τι επιδοτεί όμως τα θερμοκήπια. Δηλαδή τη μεγάλη επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα. Ευχαριστούμε πολύ. Με αυτό ακριβώς θέλει και η κοινή αγροτική πολιτική και οι κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόζονται μέχρι τώρα να συγκεντρωθεί η αγροτική γη σε όλο και λιγότερα χέρια και να αλλάξει και χρήση της. Γι' αυτό λέμε ότι το όποιο αναπτυξιακό μοντέλο στο σύστημα αυτό δεν μπορεί να αναιρέσει τα βασικά του χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά? Η όξυνση της ανισομετρίας ανάμεσα σε κλάδους και σε περιοχές. Η όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ο πλούτος, ο παραγόμενος συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια. Η διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες που μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες, οι λαϊκές και στο επίπεδο ικανοποίησής τους. Και βεβαίως αυτό το σύστημα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εκδήλωση νέων κρίσεων. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεμπερδεύουμε με όλη αυτή την παραφιλολογία για ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο και να βάλουμε στην ουσία πια στο επίκεντρο της συζήτησης και της διαπάλης ποια είναι αυτή η αιτία που καθορίζει τους σιδερένιους αυτούς νόμους του συστήματος. Και η αιτία αυτή είναι η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Αν μιλάμε λοιπόν για ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής που εξυπηρετεί το κέρδος, τότε σημαίνει ότι ο λαός όλο και περισσότερο θα βλέπει τη θέση του να επιδεινώνεται. Γι' αυτό λέμε και εμείς ότι χρειάζεται μια κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής για να ικανοποιεί το κοινωνικό σύνολο και τις ανάγκες του. Με την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής θα έρθει σε αντιστοίχηση ο κοινωνικός χαρακτήρας της παραγωγικής διαδικασίας και ταυτόχρονα όλοι μαζί σε αντιστοίχηση με τον κοινωνικό χαρακτήρα της διανομής του παραγόμενος πλούτου. Άρα λοιπόν της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και απαιτείται μαζί με τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό που αξιοποιεί όλα τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, με τον εργατικό έλεγχο για τη διόρθωση των αδυναμίων και με ταυτόχρονη αποδέσμευση από τους υπεραλληλιστικούς οργανισμούς, όχι βεβαίως φτιάχνοντας μια κλειστή οικονομία, αλλά αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες. Η μόνη προϋπόθεση βεβαίως, και τελείωσα με αυτό, είναι να αλλάξει χέρι η εξουσία στο στόχαστρο της πάλης εργατικής τάξης και του λαού, είναι ακριβώς να αποτρέψει την κλιμάκωση της επίθεσης και να οδηγήσει σε συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Ευχαριστώ πολύ.